Εντέκατο, έγκριση προπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράση τοποθεσία του νομικού προσώπου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλον του Δρακέου Αγίου Θεοδόρου Προμηθέα. Κάποια διευκρίνηση. Αν τον έκανε ο Λόης στον προπολογισμό, ή εμείς. Ναι. Στι 4 Φεβρουαρίου και γίνει ο προπολογισμό. Ο Λόης. Εντάξει. Λοιπόν, δεν ψηφίσετε κύριε Πάκη. Λοιπόν, Λευκό κύριε Σασημακόπουλος, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Έκριση προϋπολογισμού τοποθεσία του νομικού προσώπου Δημοτικού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Τρακίου Αγίων Θεραχώρας Αγίων Θεοδόρων, Μέριμνα. Θα τα τελειώσουμε, θα πάμε λίγο γρήγορα. Έχει κάποιος κάποια ερώτηση για τον προϋπολογισμό της Μέριμνας? Ομόφωνα με το Λευκό, ομόφωνα λέω. Λευκό κύριος Σασημακόπουλος. Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται. Εντέκατο θέμα είναι έκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του 2014. 13ο, ναι, συγγνώμη. Έκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του 2014 νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου του Τρακαίου Αγίου Θεοδόρου, Μέριμνα. Εντάξει, υπάρχει μια εξήγηση, κάτι η κυρία πρόεδρος να μας πει. Ναι, είναι... Θα σας πω. Είναι μια πίσωση η οποία μεταφέρεται 16.000 ευρώ και εντάσσεται στο κωδικό, είναι αμοιβές και έξοδα τρίτες παροχές τρίτων. Θα πληρωθούν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι επειδή ο κωδικός... Μια εφετειακή απόφαση να πληρωθεί. Οι γιατροί που δουλεύανε και... Α, οι γιατροί που δουλεύανε και δεν έχουν πληρωθεί. Πριν το 10. Ναι. Λοιπόν, ομόφωνα. Μείνε σε Λευκό κύριε Σασημακόπουλος. Κατά πλειοψηφία. Κατά πλειοψηφία και τις αναμορφώσεις κύριε Σασημακόπουλος, έτσι. Ωραία. Έκριση, 14ο θέμα, έκριση τριμηνιαίας έκρισης εσόδων εξόδων προϋπολογισμού του 2014 του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Τρακίου Περαχώρας. Τριμηνιαίας έκρισης εσόδων εξόδων του Λιμενικού Ταμείου. Λευκό κύριε Σασημακόπουλος, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 15. Έκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2014 νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τρακίου Περαχώρας. Τι αφορά. Τι αφορά. Κύριε Ρωμαϊδέα, τι αφορά. Α, το διαβάσω εγώ. Εντάξει, θα το διαβάσω. Λοιπόν, είναι προμήθεια οργάνων 7800 από κάποιους κωδικούς. Παίρνουν 7800 προμήθεια οργάνων για παιδικές χαρές. Έτσι. Και το άλλο είναι μελέτη καθαρισμού της χερσαίας, αυτό που έλεγε, όχι, μελέτη καθαρισμού της χερσαίας ζώνης και θαλάσσιας ζώνης δεδημένα Μαυρολίμνης. Θα πάει εκεί ο κωδικός. Τα λεφτά, 10.000 ευρώ, θα πάνε στον κωδικό μελέτη καθαρισμού χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης δεδημένα Μαυρολίμνης. Εγώ επειδή είπατε τώρα για τις παιδικές χαρές, εντάξει, ήθελα να πω ότι προηγουμένως παρέλειψα όχι να εκδηλώνω και να συγχαρώ για την ενέργεια να τεθεί η ράμπα των ΑΜΕΑ με ύψους 32.000 ευρώ κωδικό στο προϋπολογισμό. Α, για το ελληνικό ταμείο. Ναι, και πρέπει να τους χαρούμε. Ωραία. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία Λευκό του κ. Σημακόπουλος. 16. Γνωμοδότησε τις μελέτες περιβαλλοντικών επεκτώσεων ΜΠΕ του έργου προστασία όδευσης αρχαίας διόρκου στην περιοχή Ποσειδονία στη δυτική είσοδο του Ισμού Κορίνθ. Εκεί είναι... Όχι, κύριε Λόη. Λοιπόν... Κύριε Λόη, σας παρακαλώ, εντάξει, να τελειώνουμε, σας εγκαιτεύω. Θα το πει, αν το πει ο κύριος Λογοθέτης, για να... Ωραίστε, κύριε Λογοθέτη. Διαδικαστικά, Πρόεδρε, έχουν και δημότες. Ναι, το ξέρω διαδικαστικά. Θέλω να σου πω το εξής. Ξέρω πολύ καλά, πες εσύ όμως. Όχι, έχει δίκιο και αυτό το συμφωνεί τον χρόνο μου, το πήρε αυτό.
Λοιπόν, ορίστε κύριε Λογοδέκτη, να το πείτε εσείς το ίδιο. Προφανώς νομοδοτούμε θετικά όσο μεταξύ και το γεγονός αυτό ενισχύεται περισσότερο ότι η επιχορήγηση, αν τύπουμε επιχορήγηση, χρήματα τα οποία παίρναμε από το καζίνο για να κάνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις για ένα ολόκληρο έτος, κύριε Πρόεδρε, γιατί το κάνω συναφές με τα προηγούμενα που συζητάγαμε εδώ, δόθηκαν ακριβώς τις τάξεις, αν δεν κάνω λάθος, 80.000 ευρώ, όλο το ποσό δόθηκε την ανάδειξη της μελέτης αυτής. Δηλαδή αυτή η μελέτη έγινε, που σήμερα έρχεται για να γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ο Προμηθέας όλη την επιχορήγηση που έπαιρνε από το καζίνο για τις πολιτικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού, τις έδωσε στην εταιρεία αυτή, τέλος πάντων, το έκανε, έτσι η Εγνατία ΑΕ, προκειμένου να γίνει αυτή η μελέτη για να προστατευτεί και να αναδειχθεί ο αρχαίος δίωκος. Παρήγαμε δηλαδή πολιτισμό, κύριε Πρόεδρε, για να καταλήξω, και με πολύ λιγότερα χρήματα και δίνοντας τα ποσά αυτά, που καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό, έτσι, για να σωθεί ακριβώς αυτό το μνημείο. Νομίζω ότι ήταν μια παρατήρηση που έπρεπε να ακουστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για να καταλάβει. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Επειδή σε συνέχεια, αυτή η μελέτη και λόγοι που διαχειριστήκατε, κύριε Λογοθέτη, ταυτόχρονα, δηλαδή αυτή την ώρα, έχετε δει και στο περιφερειακό συμβούλιο προσέγγιση από ό,τι βλέπετε την ημερήσια. Για να μπει στο ΕΣΠΑ. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Μάλιστα, για να μπει στο ΕΣΠΑ. Μπράβο, κύριε Λογή. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Θα το προεκτείνω λίγο. Εάν ολοκληρωθεί το έργο της προστασίας αυτής, σημαίνει ότι έρονται και όλες έπιες επιφυλάξεις υπήρχαν για τη Μαρίδα. Προφανώς και... Προφανώς. Το ακριβώς αυτό. Έτσι, για να υποθούν κι αυτό. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κύριε Σημαγόπουλε, ομόφωνα. Μη πιστοχή. Προφανώς και είμαι υπέρ της προστασίας της διορκού. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Αλλά το να δίνουμε 80.000, γιατί δεν έχουμε εμεί μελετητές. Αυτό, ακούσατε, εκεί πέρα σε αυτές τις μελέτες είναι μεγάλη μελέτες και χρειάζονται με εξειδικευμένες... Το έκανε η Εγνατία. Να σου πω κάτι, κύριε Σημαγό, δυστυχώς, να το πω έτσι, ο Δήμος με το προσωπικό τέτοιες μελέτες δεν μπορεί να τις κάνει. Δεν έχουμε περιβάλλον. Ναι, είναι κάτι ειδικότητες, οι οποίες δεν τις έχουμε εμείς. Για θάλασσα και λοιπά. Δεν τις έχουμε εμείς. Άρα, γι' αυτό του δώσαμε έτσι. Βεβαίως. Και πού είναι ο κεντρικός σχεδιασμός της χώρας για μελέτες που δεν μπορεί να προσφέρει ένας Δήμος. Αυτό είναι άλλο. Εντάξει. Επειδή ο αρχαίος δίωκος, κύριε Σημαγόπουλε, αυτό να σκεφτείτε. Κύριε Σημαγόπουλε, θα σας πω κάτι, επειδή το είπατε προηγουμένως και για μελέτες. Εάν έχουμε ανθρώπους που κάνουμε μελέτες και δεν τις δίνουμε στους ανθρώπους του Δήμου να κάνουν μελέτες, ο Επίτροπος μας συσκόβει όλες τις μελέτες. Σας πληροφορώ ότι τώρα υπάρχει μια μελέτη την οποία είχε εξηγήσει η προηγούμενη δημοτική αρχή για το Τζέσικα. Πρέπει να τις πάμε και δεν την εγκρίνει αυτή τη μελέτη. Δεν μπορεί να την κάνει αυτή τη μελέτη για το Τζέσικα ή για το φωτισμό κανένας από τον Δήμο. Κανένας. Δεν την εγκρίνει ο Επίτροπος για να προχωρήσουμε να ενταχθούμε. Ναι, σου λέει ότι έχει υπηρεσία. Και θα πάρω αύριο τους 5 τόμους που έχει φέρει η μελετητική εταιρεία παραμάσκαλα, να τους πάω στον Επίτροπο να εξηγήσω ότι αυτά τα πράγματα που μας έχει κάνει η συγκεκριμένη εταιρεία, που είναι μια πολύ καλή εταιρεία, δεν μπορεί, δεν έχουμε τη ειδικότητα εμείς να τα κάνουμε αυτό το πράγμα. Και δεν θέλει να πληρώσει. Και δεν θα ενταχθούμε στο πρόγραμμα γιατί δεν θα πληρωθεί. Είναι μελέτες που κάνουμε, η κάθε δημοτική αρχή κάνει μελέτες αυτές που δεν μπορεί η ίδια η υπηρεσία να τις κάνει, επειδή το είπατε και προηγουμένως. Δεν έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους τώρα για την αρχαία διορκό, θέλει ειδικούς τώρα. Δεν έχουμε εμείς τέτοιους ειδικούς για να κάνουμε. Όπως το αλλιευτικό καταφύγιο. Το αλλιευτικό καταφύγιο, γιατί παίρνουμε την ομάδα του Ρογκάν και τα λοιπά, γιατί φέρνει τους μελετητές που πέφτουν κάτω, κοιτάνε τα δεμέλια, κάνουν όλη αυτή τη δουλειά που δεν μπορεί η τεχνική μας υπηρεσία να τα παρακολουθήσει. Γι' αυτό πληρώνουμε κάθε φορά αυτούς τους μελετητές, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα η τεχνική, δεν έχει τέτοια ειδικότητα για να κάνει αυτές τις μελέτες. Γι' αυτό πλέον δεν έχει κανείς, νομίζω από εμάς, να πάει να δίνει σε μελέτες λεφτά στον αέρα. Και κοιτάμε μέσα από μελέτες να μπορούμε να βάλουμε κάποια έργα. Okay, Δήμαρχε, να κάνω ένα παράδειγμα πιο. Ότι, ας πούμε, όταν κάναμε τις μελέτες για το Λύκειο, οι μελέτες που μπορούσαν να κάνει την τεχνική υπηρεσία, τις έκανε την τεχνική υπηρεσία. Αλλά για παράδειγμα, η ακουστική μελέτη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων δεν μπορούσε να την κάνει την τεχνική υπηρεσία, τη δώσαν υποχρεωτικά έξω. Κύριε Σημαγόπουλε, θαυμάσια λοιπόν. Τι γίνεται τώρα.
ένας ιδιώτης Α, ο κύριος Στάδε, μπορεί και κάνει και μελέτες και ό,τι θέλει. Το κράτος δεν μπορεί να κάνει μελέτες. Εδώ είναι. Πού είναι ο σχεδιασμός ο κρατικός, αυτό σας λέω, να έχει μια πλειάδα επιστημόνων και να λέει ότι στο Λουτράκι χρειαζόμαστε αυτή τη μελέτη. Ωραία, την παίρνουμε, την κάνουμε. Στην Καλαμάτα μια άλλη. Είναι έλεος πια. Ωραία. Γι' αυτό το λέω. Τώρα, επί της δύο, ψηφίζετε θετικά για την μελέτη, για την νομοθέτηση. Ομόφωνα. Αλλά να μας μείνει στο μέλλον ότι πρέπει κάποτε αυτά τα γραφεία, τα αρπακτικά, να φύγουν. Μπορεί κάποια στιγμή να γίνει η επανάσταση σοσιαλιστική για να φύγουν όλα αυτά, κύριε Σημαδόπουλε. Εκ νέου δωρεάν, 17ο θέμα, εκ νέου δωρεάν παραχώρηση μη χρήση δημοτικού κτηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Ισμίας, παλιών υπηαγωγείων και Ραβρύς, στο Εξοργαστικό και Εκπολιστικό Σύλλογο Ισμίας, κατόπιν ηλικιωμάτων. Ομόφωνος. Κύριε Πρόεδρε, μια ερωτήμωση, μην κατηγορηθώ τη μέρα σαν κέρδουσες. Αφορά το παλιό εισαγωγείο Ισμίας και η παραχώρηση γίνεται για ένα χρόνο, μήπως η Σχολική Επιτροπή έχει παραχωρήσει ήδη αυτό. Ανανέωση πάλι για ένα χρόνο, μήπως εμάς το ζητήσουμε. Ωραία. Ομόφωνα. 18. Δωρεάν παραχώρηση χρήση τιμή στο Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίων Δωδόνων το πράγμα ενός κοντέινερ για τη στέγαση των γραφείων του. Ένα κοντέινερ είναι, έχει ζητήσει θετική και από το τοπικό συμβούλιο για τη θέση ίδιο. Ομόφωνα. Τι ομόφωνα. Συγγνώμη. Κύριε Στάβο, μιλάγατε πίσω με την κυρία Κόλλα. Και σε επεσήμανα ότι το λάθος αυτής της εισήγησης, με συγχωρείτε πάρα πολύ, τι εισηγούμεθα εδώ, να παραχωρήσει ο Δήμος σε έναν πολιτιστικό σύλλογο, το πράτη του Αγίου Στοντών, σε ένα κοντέινερ. Πού θα το βάλει. Στο χώρο σου εκεί που είναι τα άλλα κοντέινερ. Εκεί που είναι τα άλλα κοντέινερ. Συγχαρητήρια σε όλους μας. Ιδιαίτερα τους Αγιοδωρητές. Δεν είναι δυνατόν, δεν το δέχομαι σε καμία περίπτωση. Είπαμε και προηγουμένως ότι είναι ένα πολιτιστικό κέντρο. Δεν έχουμε τίποτα στους Αγίους Στοντών. Και ένα σύλλογο, αυτό, ο σύλλογο γυναικών και ενδεχομένως κάποιοι τώρα τα σωματεία που προσφέρουν αθλητισμό και πολιτισμό, εμείς τους δίνουμε ένα κοντέινερ. Γυναίκες, παιδιά που πηγαίνουν δηλαδή σε αυτό το σύλλογο, χειμώνα καιρό ή να κάνουν τι, κύριε Αντιδημαρχέ. Μόνο για τα γραφεία. Ναι, ναι, μόνο για τα γραφεία. Λοιπόν, προτείνω στο δημοτικό σύλλογο. Τι θέλετε, κυρία μου, πετάγεται στην νύχια. Σε ποιο μίλησε. Κάθε φορά που μιλάω, τι θέλετε, έχει καταλάβει τον πολιτισμό του Αγίου Στοντών. Ωραία. Ωραίστε, κύριε Στάδε, λοιπόν, η πρότασή μου λοιπόν είναι για το θεωρώ ντροπή και ω Αγίου Θοδωρή, αλλά και ω δημοτικό σύμβουλο που μιλάγαμε και για τον πολιτισμό προηγουμένω, να στεγάζεται σε κοντέινερ ένα πολιτιστικό σύλλογο. Να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα γραφείο οπουδήποτε. Μια γαρσονιέρα, ένα γραφείο κάπου, με φτηνό ενίκιο και να στεγαστούμε. Αυτό προτείνω. Μάλιστα. Με την πρόταση, κύριε Στάδε. Ας πάνε σε ένα γραφιάκι 2x2 στο δημοτικό κατάστημα. Έστω να το παραχωρήσουμε στους συλλόγους. Δεν είναι δυνατόν να τους βάλουμε. Τι είναι. Με την πρόταση. Αυτό θείασος. Βγαίνει από εκεί. Κύριε Σταύρο. Ναι, κύριε. Στο καταλαβαίνετε γιατί το λέω. Ναι, να πω, μόλις το ζητήσαμε αυτό. Επειδή έχει δημιουργηθεί πρόβλημα, ο κάθε ένας σύλλογος, μόλις το πούμε αυτό το πράγμα και θα μαθευτεί οπωσδήποτε θα μαθευτεί, θα έρθει ο σύλλογος ο ποδοσφαιρικός, λέω ναι. Τώρα. Ο αθλητικός καράτε, ο πολιτιστικός ο άλλος, έτσι θα έρθουν και στο Δήμο μας, έτσι θα έρθουν και στην Περαχώρα και όλοι θα ζητάμε. Κύριε Δήμο, πάρε μου, νίκιασέ μου ένα χώρο για να κάνω εγώ τις δουλειές μου. Κύριε Κιόνι, με συγχωρείτε που σας διαβάζω τον κύριε Δημάρχε. Το είπα λόγω της ιδιαιτερότητας, στους Αγίους Στοντών δεν υπάρχει ούτε πολιτιστικό κέντρο ούτε τίποτα. Και γι' αυτό το είπα. Έχετε δίκιο. Έχω δίκιο, ναι, γι' αυτό το λέω. Ας βρεθεί ένα γραφειάκι στο γυμναστήριο, στο κλειστό κάπου. Εγώ λέω ότι άμα ανοίξουμε έτσι τους ασκούς του αιώλου, θα έρχονται όλοι και θα ζητάνε. Και είναι αλήθεια αυτό. Ήδη έχουμε σας πληροφορώ και στάμω από το Δήμο μας εδώ πέρα, χτυπήματα ήδη. Από συλλόγους κτλ. Κύριε Στάμω, ενημερωτικά σας λέω ότι το αίτημα του συλλόγου ήταν για ένα ξύλινο σπιτάκι από αυτά που έχουμε εδώ, που είχε ο Δήμος, να σας πω, τα Χριστούγεννα, να το βάλω σε κάποιο χώρο, ώστε το καλοκαίρι να κάνουν πρόβες. Μετά βρέθηκε το κοντέινερ και συμφωνήσαμε να δεν θέλανε, το θέλανε περισσότερο για να κάνουν το καλοκαίρι τις πρόβες τους και μέσα στο κοντέινερ. Όχι, θα το χρησιμοποιήσουν
σαν χώρο γραφείο, σαν αλάβο. Και γι' αυτό είπα. Σε ένα... ένα μικρό να βάλουν εκεί το πράγμα. Οι ίδιοι ζητήσανε και ζητήσανε σε δύο συγκεκριμένα σημεία. Τέλος πάντων, με την πρόταση του κυρίου Στάμου. Κύριο Στάμου, μόνο. Ναι, τι να, ωραία, πρέπει να ψηφίσετε. Την πρόταση του κύριου Στάμου, μόνο ότι ο κύριο Στάμου ψηφίσει, ψηφίσετε κι εσείς, κύριε νομοθέτη. Προβληματικά. Δηλαδή να σας πω κάτι κύριε Πρόεδρε. Γιατί, να μην τη βάλω στην ψηφοφορία. Όχι, καλά κάνετε. Κάνετε πάρα πολύ καλά. Κάναμε μια προσπάθεια μετά την απτυχική υπηρεσία που καταργήθηκε το πνευματικό κέντρο Αγίου να βρούμε μια αίθουσα. Και δεν έχουμε βρει. Ωραία. Και περιμένω να βρουν. Να βρουν μια αίθουσα. Για να δείτε πόσο εύκολο είναι τελικά. Η αίθουσα και να βρεθεί. Δεν θα πούνε ναι, άλλο λέω κύριε Πρόεδρε. Άλλο λέω. Η αίθουσα είναι για αίθουσα. Και πολύ καλά θα κάναμε αν μπορούσαμε ως Δήμος να είχαμε βρει η γραφεία. Όχι, ναι, αλλά σας είπε. Για όλους συλλόγους. Ναι, για όλους συλλόγους δεν γίνεται. Για όλους συλλόγους δεν μην θέλουμε να. Ναι, δεν είναι και σωστό όμως αυτό που γίνεται κύριε Πρόεδρε. Όχι. Να στο δώρο σε κάθε γωνία ένα κοντέρι. Δεν είναι σε κάθε γωνία. Το βάλαμε στην Ελλάδα. Είναι, κύριε Πρόεδρε. Το ξέρετε πολύ καλά. Εκεί που είναι η. Πώς το λένε, η Ομοσπονδία κτλ. Το έχουμε δει αυτό. Δεν είναι σε κατεγορία, είναι συγκεντρωμένο. Δεν είναι μόνο εκεί. Δεν είναι μόνο εκεί. Θα είναι σαν σεισμόπιτη. Αυτό είναι άλλο. Θα το προεκδίδουμε. Λοιπόν, οπότε, με την πρόταση του κυρίου Στάμου, μόνο ο κύριος Στάμου. Όχι, και εμείς κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Νομοθέτης, ο κύριος Βάστης, ο κύριος Μουζάκης. Να βρεθεί χώρος, γραφείο για να στεγαστεί. Τα γραφεία του συλλόγου. Οπότε γίνεται κατά την ψηφία η πρόταση ως με την εισήγηση του Προεδρείου για παραχώρηση κοντέινερ. Για πρόσκληση κατάθεση εκλογικών ως ανανέωση επαγγελματικών. Τώρα έχουν περάσει την πρόταση του κ. Στάμου ψηφίζουν την πρόταση του Προεδρείου ή θα πάει κατά την ψηφία. Κατά την ψηφία. Ψηφία. Μέσα στην πρόταση είναι τέτοια. Κατά την ψηφία πέρασε. Λήψη απόφασης για πρόσκληση κατά της εκλογητικών προς ανανέωση επαγγελματικών αδειών πολιτών λαϊκών αγορών του Δήμου μας. Οι ημερομηνίες είναι, έτσι καταδοτικά είναι, από 5 Ιανουαρίου του 2015, ημέρα Δευτέρα, έως 30 Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή. Ομόφωνα. 20ο θέμα, χορήγηση ημίς επιτεφορής Λουτρακίου αδειών πόλης νερού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας για το έτος 2015. Είναι 7 επιτεφορείς. Ομοφωνά, κύριε Ασημαγόπουλε. Η πρότασή σας, η πρόταση. Θα δοθεί. Πρόταση της υπηρεσίας. Είναι η πρόταση της υπηρεσίας, θα δοθεί. Και της πλειοψηφίας. Και της πλειοψηφίας. Με τις, πώς λένε, όπως υπήρχαν, με τις δεσμεύσεις που υπήρχαν και τα λοιπά. Ναι, το είδα. Okay. Εντάξει, εγώ τι ίσχυε δεν είναι τέτοιο. Απλώς οι άδειες αυτές θα δίνονται κάθε Γενάρη. Πάμε και όχι. Και πάμε να τις περάσουμε όλες μαζί. Κυρία Σημαγόπουλε, κάτι θέλετε. Κάθε Γενάρη και μια ζωή, άμα συνεχίσουμε έτσι. Ναι. Λοιπόν, εμείς είμαστε κατά στο εξής. Ότι το νερό του Λουτρακίου είναι αρκετό να πάει σε όλο τον κόσμο και να καταργηθούν οι βιωτιοφορείς. Δεν χρειάζονται βιωτιοφορείς. Νερό χρειάζονται οι ανθρώποι, επαρκές, φτηνό και ποιοτικό. Και αυτό πρέπει να το αποδώσουμε στους ανθρώπους όλους αυτούς που αναγκάζονται να παίρνουν νερό από τους. Άρα κυρία Σαμακόπλε, για αυτόν τον λόγο καταψηφίζετε. Ωραία, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 21ο, χορήγηση μη επιτεφορέα Λουτρακίου Παντελεών Αθανάσεων άδεια πόλη νερού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας για το έτος 2015. Και γιατί ο Παντελεών ξεχωριστά με τους άλλους από πάνω. Πιθανόν δεν είχε έρθει. Έχει από κάτω. Έχει από κάτω. Και δεν είναι από κάτω. Άλλοι είναι, δεν είναι. Είναι εκτός. Είναι εντός και εκτός των ορίων, μην τα μπερδεύουμε. Τέλος πάντων, μπορεί να μην είχε φέρει τα χαρτιά. Ναι, γιατί δεν μπορούσε εντάξει, εντάξει. Έχει ξαναπάρει πάντως. Παρέσπερε την άδεια, νομίζω τώρα. Όχι, είναι την κάνει ψηφίση. Ναι. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία του κ. Ασημαχόπουλου για τους λόγους που είπε. Χορήγηση μίσο βιωτοφορέα Κορίνθου Κατινάρη Ευαγγελία αδεία πόλης νερού εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας για το έτος 2015. Εγώ. Κύριε Δήμαρχε.
η Series is the Yard είναι... Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είχαμε εισήγηση από την ΔΕΙΑ ότι υπάρχει... Ναι, είναι θετική εισήγηση ότι δεν έχω χρωστά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, υπάρχει. Ναι, υπάρχει. Εγώ μισό λεπτό, απλώς και άλλη μια φορά, ήμουν από τότε που επέμενα, αρχίζω και επιμένω. Τι επιμένατε μόνο κύριε Γκέλη. Μπράβο, όχι και το λέω. Επέμενε, τον τρόπο του επέμενε. Όχι, επέμενα γιατί το λέω, γιατί ο Δήμος Κορινθίων πιστεύω ότι έχει αρκετό και πλούσιο νερό, μπορούν πλέον να πάνε και να παίρνουν νερό από το Δήμο Κορινθίων και να δίνουν παντού. Θεωρώ ότι δεν φτάνει πια, νομίζω. Κάποιοι εκμεταλλεύονται κάποιους. Εγώ έτσι πιστεύω. Το πίστευα από τότε και τώρα επιμένω. Εγώ δεν θέλω, δεν έπιασα κανέναν για να πω κάτι. Εγώ επιμένω πάλι σε αυτό το λόγο. Ο Δήμος Κορινθίων να δώσει σε όλους αυτούς νερό που παίρνουν χρόνια από μας. Δίνουν, απλά θέλουν να φτύνουν λουτρακίου να πει. Δεν θέλουν λουτρακίου, εγώ νομίζω εκμεταλλευόμενοι το νερό λουτρακίου στη φύρμα. Εγώ αυτό λέω. Τίποτα άλλο. Εγώ λέω ότι εκμεταλλεύονται το νερό λουτρακίου. Ας πάρουν νερό Κορινθίου. Στη Φαλία. Αυτή είναι η άποψή μου. Και το λέω και θα συνεχίσω να το λέω. Δεν θέλω να επιμένω να ψηφίσει κανείς αυτό που προτείνω εγώ. Θεωρώ όμως ότι δέσαμε 15 χρόνια τώρα, δίναμε, εντάξει το καταλαβαίναμε, δεν είχε νερό. Δεν είχε νερό στην Κόρινθο, να βοηθήσουμε τους Κορίνθιους όλους, το καταλαβαίνω αυτό και τα λοιπά. Έχουν πλέον και πολύ νερό και καλό νερό. Λοιπόν, γιατί να παίρνουν από εμάς συνέχεια. Ας πάνε να πάρουν από τους άλλους. Αυτή είναι η άποψή μου. Και πάντα επέμενα και επιμένω και τώρα. Η επιχειρηματολογική αρχή μου είναι εξής και βέβαια που ήταν και πάντα τα προηγούμενα στιγμή χρόνια ότι από την ώρα που ο Δήμος εμπορεύεται το νερό και από την ώρα που υπάρχει σύγχυση από την υπηρεσία από τη ΔΕΙΑ ότι υπάρχει επάρκεια νερού, δεν έχουμε κανένα λόγο να μην δίνουμε νερό. Από την ώρα που αν σταματήσει ο Δήμος να εμπορεύεται το νερό, τότε εντάξει να μην το δίνουμε. Αλλά όταν σου λέει κάποιο ότι εγώ θέλω νερό λουτρακίου και εσύ το εμπορεύεσαι, είναι, να το πω εμπορικά, δεν είναι σωστό να μην δίνεις. Άρα εσείς είναι να... θετική, πάντα βέβαια, επαναλαμβάνουμε σημαντικό θέμα το ότι υπάρχει υπηρεσιακό έγγραφο το οποίο λέει ότι μπορούμε να δίνουμε, έτσι. Αυτό. Λοιπόν, με την πρόταση κύριο Λογοθέτη, κύριος Όσχαρης, κύριος Λογοθέτης, κύριος Μουζάκης. Με την πρόταση κύριο Δημάρχου. Της υπηρεσίας είναι να μην δίνεις, σου δώσουμε. Όχι. Άρα, είναι δική μας. Μόνο είναι και της υπηρεσίας. Κύριε Πρόεδρε, άρα γίνεται κατά πλειοψηφία η πρόταση του κ. Γιώργη. Να μην χορηγηθεί νερό. Κύριε Συμμαχόπουλε, μένετε στην αρχική σας τοποθέτηση. Ναι, να το καταλάβω. Αν βγει μια απόφαση που να λέει ότι θα υπάρχει νερό επάρκεια για όλους και προσωρινά το κάνουμε τώρα, το καταλάβω. Αλλά εδώ είναι διαρκές. Ωραία. Άρα εκδίδεται κατά πλειοψηφία με ψηφία του κ. Σημαντόπουλου. Χορήγηση μη στοβιτεφορία Κορίνθου Κήπη Χρήσου αδιαπόλυση νερού εκτό των διοικητικών ορίων του Δήμου μας για το έτος 2015. Πώ πάνε από τον Μεγιθόδωρα. Είχε έρθει και πριν από δύο μήνες. Είχε έρθει, ναι, απλώ ξανά έρχονται, ναι, είχαν πει μια παράτηση. Είχαν πει τότε γιατί ολοκληρώνει μια διαδικασία. Ολοκληρώνει μια διαδικασία να του δώσουμε επειδή θέλει. Δεν πάει και το 2015. Ναι, ήθελε δύο χρόνια για να πάρει τέτοιο. Αυτό είπαμε. Εκτός όμως το διοικητικό νομίζω. Ναι, ο Κήπης. Σαν τους δίνει, σαν τους όχι. Δεν ψηφίζει το Συμβούλιο το πρώτο. Δεν είπαμε την ψηφίση. Δεν πήγαμε σε ψηφοφορία. Λοιπόν. Η υπηρεσία θα λέει πάντα ναι. Ο Κήπης είναι αγιοθοδορητής. Όχι. Εδώ δεν είναι υπηρεσία, είναι το τοπικό συμβούλιο που έχει την... Ναι, ήταν εντός των ορίων, κύριε Λίγο. Ε? Ήταν εντός των ορίων. Όχι, η Κορίνθη πάλι ήταν εκτός των ορίων, η Κατινάρη. Όχι, για τους ρώτησε για τους Αγιοθοδωρίτες. Οι τρεις Αγιοθοδωρίτες είναι εντός των ορίων. Οι Αγιοθοδωρίτες, ναι. Λέω οι άλλοι,
Είναι εκτός των όριων. Όπως είναι αυτός ο Κύπης, είναι εκτός των όριων. Το τοπικό συμβούλιο έχει πει για τους λόγους που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά να δοθεί. Παίρνει νερό στο Αγίου Σοδόρου. Την προηγούμενη φορά ψήφισα λευκό και τώρα θα ψηφίσω σε αυτή την περίπτωση λευκό. Ωραία. Κύριε Λογοθέτη, να δοθεί. Ενσυνομένετε. Να δοθεί. Είναι η ειδική περίπτωση. Ναι, ναι, εντάξει. Η ειδική περίπτωση αυτή είναι. Ένα χρόνο θέλει να πάρει σύνταξη. Τι θα κάνει τώρα. Που και μόνο που μια κυκλοφορία να βγει και να λέει Δήμος Λουτρακίου, νερό Λουτρακίου, α πούμε, είναι κάτι. Έτσι το είδαμε εμείς, κύριε Πρόεδρε. Τώρα, δεν είναι δηλαδή ότι επειδή έχει προφανώς δεν συγκρίνεται το νερό του Λουτρακίου με το Δήμο Κορινθία. Ναι, δεν μπορούμε να επανέλθουμε τώρα. Ναι, ναι, παρακαλώ. Απλώς μόνο ένα είναι. Ναι, ένα είναι. Όχι, δεν είναι με το προηγούμενο. Και ο προηγούμενο είναι κάτι άλλο, η μία είναι. Προτείνω άμα. Αν είναι τώρα, να πούμε την αλήθεια, παιδιά, αν είναι μόνο για έναν και δίνουμε στον Κύπη και λόγω σύνταξη, τώρα θα είναι και. Να μην ψηφίσουμε τώρα για να πούμε την αλήθεια, να μην ψηφίσουμε και τον άλλο. Δώστε και τον άλλο. Δέκα, εντάξει, εντάξει. Αν είναι τώρα ότι είναι τέτοιο πράγμα, για ένα χρόνο σύνταξη. Είναι, σίγουρα. Και του Κατινάρη. Λοιπόν, άρα και στην περίπτωση της κυρίας Κατινάρης και στην περίπτωση του κύριου Κύπη. Ο κύριος Κύπης τώρα παίρνει λευκό, κύριε Στάμου. Ναι, λευκό. Αν είναι σε αυτή την περίπτωση. Και τον κύριο Κύπη. Αφού δεν πάνε μαζί, θα γίνει και αλλαγή της προηγούμενης απόφασης. Ωραία. Άρα πάνε εκεί με την. 22ο θέμα, λοιπόν. Ναι, στο 22ο της κυρίας Κατινάρης Ευαγγελίας. Και το 24ο. Να δοθεί κατά πλειοψηφία με ψηφίων του κ. Δασμαχόπουλου και το 24ο. Λοιπόν, 25ο. Χωρίς ημίσης ΣΥΤΑ Ελλάς στην επικοινωνιακή ΑΕ, άδεια κατάσταση καμπίνας τηλεπικοινωνιών στο Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδόνων κατόπιν αιτήματός της. Είναι ένα καφά που θέλουν. Πού βρίσκεται αυτό, κύριε. Είναι ένα καφά που θέλουν να βάλουν εκεί που είναι το περίπτωμα του Σταμούλη του Άγγελ, του. Του Κώστα, εκεί που έχει και το καφάο, ναι, υπάρχει θετική σύγχυση από την τεχνική υπηρεσία, εκεί θα το βάλουν. Δεν λέμε υπάρχει πρόβληση. Απόφαση του τοπικού. Υπάρχει και η απόφαση του τοπικού, εδώ μέσα είναι, εδώ μέσα, γιατί έχει πάρει απόφαση το τοπικό και έχει νομοθετήσει και αυτό. Ωραία. Θετικά. Θετικά. Γιατί είχαμε συνεννοηθεί και με τον κύριο Μακρέλη στην τεχνική υπηρεσία. Άρα. Δηλαδή. Όταν λέτε καφάω, τι εννοείται. Αυτό τα κουκλιά που βάζει ο Τέ. Ένα μέτρο από κουκλιό. Είναι ασφαλιστικέ τώρα. Παντού. Στο κεντρικό δρόμο τώρα και τη ΣΥΤΑ. Δεν πάω να το βάλει σε άλλο σημείο, λέω εγώ. Αυτό κοιτάζω τώρα. Είναι ένα. Μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Η κάθε εταιρεία έχει λοιπόν τώρα μαγικό. Είναι γύρω στο 1,5 μέτρο ύψο. Ένα 700 μήκος και βάθος είναι γύρω στο 600. Λέω σε άλλο σημείο η υπηρεσία τη λέει εκεί να τοποθετηθεί. Έχει εγκρίνει. Εκεί έχει εγκρίνει η τεχνική υπηρεσία. Έχει και ο ΤΕ. Έχει και ο ΤΕ δίπλα. Ο ΤΕ το είχε γιατί ήταν τα γραφεία του. Διπλά ενδεχομένω. Το ίδιο πράγμα. Αλλά αποδοτικά έχουμε. Εμεί δεν είχαμε. Έχουμε ανταποδοτικά. Τι είναι. Θα σα πει ο Σάξιξ. Είναι. Το Wi-Fi. Κάποιο κομπιούτερ και κάποια. Το Wi-Fi είναι. Εγώ θα ζητάω από τη ΣΥΤΑ λοιπόν. Κάποιε γραμμέ τηλεπικοινωνιών έγινε τον αγίο δώρο δωρεάν. Είναι, δεν θυμάμαι αν έχει γραμμή τηλεπικοινωνία, αλλά έχει σίγουρα το χέρι. Και έχει και τηλεφώνημα. Ωραία, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Ακριβώ ο κύριο Κωνσταντή έχει σημειωθεί. Γι' αυτό σα λέω. Σίγουρα είναι το κομπιούτερ, σίγουρα είναι τηλέφωνο και δεν ξέρω γιατί γραμμή. Δεν μισθώνει το χώρο, κύριε Πρόεδρε. Όχι, σε αυτό σα.
Γι' αυτό είπα εγώ για τα πολιτικά. Δίνει κινητά, κύριε Πρόεδρε. Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δεν μισθώνεται ο χώρος. Ο χώρος. Αν είναι δημοτικός, εδώ μισθώνονται οι γραμμές και οι γραμμές μισθώνονται στον ΟΤΕ. Το έχετε δει. Αν είναι σε δημοτικό, σε πεζοδρόμιο. Πώς το παραχωρεί. Μόνο αυτή η εταιρεία έχει άλλες εταιρείες. Άδεια δεν ζητάει. Άδεια δεν ζητάει. Μισθώνεται κανονικά. Μην υπάρχει περίπτωση. Ναι. Σύντα. Γιατί μίσθωση. Δεν έχει άδεια. Κανονικά. Εμείς άδεια εγκατάστασης δίνουμε. Ναι, υπάρχει όμως μια κύριε Χρόνο, κανονικά. Άλλο λέω, επειδή μιλήσαν για τα αποδοτικά, πρόεδρε, γι' αυτό λέω. Αυτό θα τα αποδοτικά είναι άλλο. Μισθώνεται ο χώρος, κανονικό. Ναι, ναι, ναι. Εδώ μισθώνονται οι γραμμές. Δεν μπορεί να μην μισθώνεται για το... Άρα υπάρχει. Θα πληρώσει το ανάλογο τύπο. Άρα δεν είναι κάτι σας δίνουμε. Ναι, το ξέρω. Ναι, πότε θα βγάλω τα αποδοτικά. Λοιπόν, κύριε Σεβαγόπουλε, μου φωνάζω. 26. Ναι, ό,τι πει η υπηρεσία, άρα ομόφωνα. Τι να κάνω. Συμμετοχή, εμεί, 27ο θέμα, συμμετοχή μη του Δήμου στο πρόγραμμα καταπολέμηση του δάκρυα σε διάρκεια του έτου. Όχι, κύριε Πρόεδρε. 26. Γεια σα, παιδιά. Πού να πάω, Φούλου. Το 24 γράφει. Με γεννάνε πίσω γι' αυτό. Χορήγηση ημί. 26ο. Χορήγηση ημί στην Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα Άρια διαγράμμιση οδοστρώματο. Επισοδού τραπεζού της 23 στο Λουτράκι κατόπιν ετοίματός της. Υπηρεσία, τι λέει, κατευθείαν. Υπηρεσία, να κάνει διαγράφηση. Τι τραπεζού είναι αυτό, δεν ξέρω. Μπορεί να την ξέρα, αλλά δεν ξέρω. Συλλογισμό είναι. Τραπεζούντα. Να γίνει γιατί περάσει και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Α, τι έχετε πει. Ομόφωνα. Έχετε σύγχυση στην υπηρεσία. Ναι, άρα είναι θετική εσύ, σε αυτό λέω. Διαγράμμιση. Ομόφωνη. 27ο. Συμμετοχή ημί του Δήμου στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκρυα για το 2015. Εμάς όσον αφορά τους Αγίους Οδόρους, είναι αρνητική. Είναι αρνητική. Αυτό έχει παραπάνω. Εδώ έχει πάρει... Αρνητική είναι και εδώ. Είναι θετική εδώ για το δημοτική ενότητα. Είναι θετική. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, πώς πρέπει να πάρουμε αναβολή στο θέμα. Να σας πω τι γίνεται. Όχι, δεν μας παίρνει αναβολή. Δεν μας παίρνει. Την έχετε την απόφαση του τοπικού του λουδαγίου. Δεν είναι πάλι. Όχι, έχω την εισήγηση του... Το τοπικό του λουδαγίου δεν είναι. Υπάρχει ένα θέμα σοβαρό. Συγγνώμη, κάτι ρώτησα κύριε Βασχορή. Υπάρχει εισήγηση, υπάρχει εισήγηση το θέμα στο τοπικό του λουδαγίου. Έχει συζητηθεί. Όχι, απλώς έχουμε την εισήγηση. Τότε τι λέει. Όταν είπατε ότι υπάρχει. Είπα ότι ο κύριος Πιπίνης έχει εισήγηση. Όχι, είπατε για το τοπικό. Τέλος πάντων. Είπα για το τοπικό του Αγίου Οδόρου ότι δεν έχει. Το δεν το εγκρίνει. Το τοπικό υπάρχει αρνητική εδώ. Υπάρχει θέμα με τον κόσμο. Αντιδράει στο τμήμα που πληρώνει. Ωραία. Με τον κόσμο. Με τον κόσμο. Όταν κάποιοι ειδικά φέτος υπήρχε πολύ μεγάλη αντίδραση. Τι θα κάνω. Στο λιωτρίβι, όταν βγάζει το λάδι, το πληρώνει στο λιωτρίβι. Το αποδίδει στην Ένωση. Αποδίδει. Και φέτος στην Περαχώρα φωνάζανε γιατί
όταν πάνε και βγάζουν τις ελιές έξω από το Δήμο. Δεν έχουν πρόβλημα. Εκεί δεν καταλαβαίνουν. Έχει δίκιο. Καταλάβα τι γίνεται. Έτσι. Εκεί δεν πληρώνουν. Παιδιά, εγώ ακούω αντιδράσεις, πώς σας πω. Το έχουμε αναγκαίο. Ο Θανάσης τι λέει ο Γιώργιο. Ο Φίλιππος πού είναι. Το έχουμε αναγκαίο. Είναι πραγματικό το γεγονός όμως. Είναι πραγματικό γιατί χωρίς αυτό έχουμε θέμα με το δάκο. Αλλά είναι το θέμα το οικονομικό. Υπάρχει αντίδραση από τον κόσμο στο οικονομικό. Ήρθε το θέμα για το δάκο. Δεν κόβουμε και όλοι τώρα αποδείξεις τώρα για να πούμε την αλήθεια τώρα το άλλο. Τα δικά μας. Και ανισότητα είναι όταν πας έξω, δεν το πληρώνεις. Σε άλλα λιωτρέπια είναι αυτός της Ταραμπόρας. Όχι, όχι. Και σε έξω από λιωτρέπια, όταν αυτό που κόβει... Αν έχουν πάρει απόφαση πρόεδρε που λέει όχι, ο Δήμος Κορινθίων, κάποιος πάρει στο λόγο, δεν πληρώνει. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Θα πάει, όχι, γιατί θα πει πού είναι οι ηλιές, είναι στην Παραγόρα. Και, έχουν και οφείλει το λιωτρίβι να του παρακρατήσει είτε στο Σολομό, είτε στο σωστά, άλλο. Σωστά μιλάς, Πρόεδρος, αυτό. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά έτσι. Αλλά όσοι πάνε εκεί δηλώνουν και οι ηλιές και σε πού είναι. Α, είναι στο Σολομό. Έτσι, μπράβο. Γιατί εγώ που πηγαίνω, σου λέει να τραγεί τώρα και στο δώρα είναι στο τέτοιο δεν είναι. Η ιστορική κοινότητα είναι συγκεκριμένο το ποσό που πήρε. Τι να κάνουμε. Κύριε Πρόεδρε, να πω κάτι. Παλαιότερα το έκανε το Υπουργείο Γεωργίας. Μα και τώρα το Υπουργείο το κάνει. Απλώς γνωμοδότησε. Αφού η Κουέντζου διάστησε σαν τις επιτροπές συμβασικής επίλυσης φορολογικών και διαφορών και αφιζητήσεων. Δεν διαφωνώ. Αν θα καταλήξεις εσύ, και δεν θα πει ο ελισμός. Αφορά μια φορολογική διαφορά που υπήρχε με κάποια λέκα ευαγγελία. Εγώ το κάνω. Πρόεδρε, περνάει όλα ομόφωνα. Όχι, έχουμε θέμα, έχουμε ένα θέμα εγώ, Πρόεδρε. Εντάξει. Μισχωρίς μου καλή, έχουμε ένα θέμα. Ήταν 1.400 και τις αφαιρέσαμε τα 700. Πού είμαστε, στο 28, στο 26 είναι τις τώρα. Επειδή έκλεισε του πρώτου και δεύτερου πρακτικών του έτους 2014. Σε επιτροπή συμβασικών επίλυσης διαφορών και τα λοιπά. Άρα μόνο για το 28ο. 21ο. Έγκριση παραγραφή μελέτης οριστική μελέτης παρεμβάσεων βιοκλιματικού σχεδιασμού περιβάλλοντος χώρου πνευματικού κέντρου που έργο 4 προγράμματος εξοικονομώ. Ομόφωνα! Ποιος την έχει κάνει, κύριε Πρόεδρε? Ιδιώτης. Δημήτριος Βασιλάκος. Μάλιστα. Ιδιώτης δηλαδή. Και Κωνσταντίνα Δρούς Αγιοπόνου. Μάλιστα. Κατά για τους γνωστούς λόγους που έξω οι μελέτες. Κύριε, έκανε πλειοψηφία.